Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε στο μελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Καταδρομική επίθεση πολυμελούς ομάδας κουκουλοφόρων, οι οποίοι πυρπόλησαν με όμως μολότοφ στο εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ στις Υπουργές Χαλκιδικής, σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα. Διοίκηση και εργαζόμενοι της εταιρείας κάνουν λόγο για κλίμα τρομοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι το επεισόδιο δεν αποτελεί έκπληξη αλλά την κορύφωση μιας κλιμακόμενης επίθεσης. Θα αποχαιρετήσουν όπως όλα δείχνουν στο μόδι της Βενιζέλου τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν εκεί. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων, Στράτο Σιμόπουλο, είναι τεχνικά αδύνατη η παραμονή τους γιατί πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες ολοκλήρωσης του έργου. Την μεταφορά των ευρημάτων φαίνεται να σπάζεται η πλειοψηφία των παραγωγικών φορέων της πόλης. Κατά 7 ως 18% μειώθηκαν μέσα σε μόλις ένα χρόνο οι τιμές των ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι πτώσεις ξεπερνούν 30% σε σχέση με την αρχή της κρίσης στην αγορά ακινήτων. Σε 24 ώρα αποκλεισμό του Χιτάμου Αυροράχης προχώρησε σήμερα ο Δήμος Λαγκαδά σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη σωστή λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Μάλιστα, ο Δήμος κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά του συνδέσμου ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του οποίου, Δημήτρης Γαλαμάτης, παραιτήθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του οργάνου. Μόλις 650.000 μετακινήσεις γίνονται καθημερινά με γεωταχή στη Θεσσαλονίκη 2013, αριθμός ο οποίος είναι μειωμένος κατά 30% σε σχέση με το 2010. Την ίδια ώρα, η οικονομική κρίση έφερε στραπάτσο στους οδηγούς ταξί, οι οποίοι είδαν το μόνιμο επιβατικό κενό τους να εξανεμίζεται σε ποσοστό που αγγίζει το 50%. Τα κίνητρα της δολοφονίας ενός 25χρονου προσπαθούν να εντοπίσουν οι αστυνομικές αρχές. Ο νεαρός με καταγωγή από τη Σρι Λάνκα βρέθηκε στρακαλισμένος το μεσημέρι της Κυριακής, σε χώρο του σπιτιού που εργαζόταν στην περιοχή Ελαιώνα στην Πηλαία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 25χρονο εντόπισε άλλος οικιακός βοηθός, ο οποίος μόλις είχε γυρίσει από έξοδο. Όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί, το σπίτι δεν έφερε ίχνη διάρρηξης, ενώ όταν συνέβη το περιστατικό, ο 25χρονος βρισκόταν μόνος στη βίλα, καθώς ο ιδιοκτήτης έλειπε στο εξωτερικό. Το φιλί της ζωής έδωσε ο Νούνο Κοέλιο στον Άρη με τον γκολ που πέτυχε στο φινάλε του χθεσινού αγώνα από τον Παναθηναϊκό, δίνοντας βαθμολογική ανάσα και επαναφέροντας τους κίτρινους πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Για αύριο Τρίτη 19 Φεβρουαρίου προβλέπεται ασθενής βροχή, με θερμοκρασία στους 6 βαθμούς Κελσίου και μέτριους ανατολικούς ανέμους με ένταση που θα φτάσει τα 3 από 4. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες προβλέπεται μεταβολή του καιρού με συννεφιά, με θερμοκρασία στους 6 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξαίρεση των ανέμων, από βορειοανατολική διεύθυνση και ένταση μέχρι 3 από 4. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.